Χωρίς ειδικότητες παραμένει το ειδικό νηπιαγωγείο Καβάλας, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλνουν γονείς μαθητών του νηπιαγωγείου. Όμως, όταν εμείς περάσαμε τα παιδιά μας από το ΚΕΔΗ και μας είπαν πως ξέρετε κάτι, το κατάλληλο σχολείο για τα παιδιά σας είναι το ειδικό. Εκεί θα έχουν τις τάδε θεραπείες που χρειάζονται. Και ειδικά όταν μιλάμε για νήπια, από την άποψη πως η ηλικία αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την ανάπτυξή τους. Λοιπόν, εμείς υπογράψαμε αυτά τα έγγραφα με σκοπό να τα στείλουμε σε ένα περιβάλλον κατάλληλο. Οι νηπιαγωγοί μας πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπορώ να σας πω και πρέπει να το αναφέρω ότι βάζουν ακόμη και χρήματα από την τσέπη τους για πράγματα που χρειάζονται μέσα στο σχολείο μας, για παιχνίδια, εκπαιδευτικά και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Όμως χωρίς τις ειδικότητες δεν μπορεί να γίνει αυτό που χρειάζεται για αυτά τα παιδιά. Έχω μιλήσει με τις πρωτοβάθμια στον προϊστάμενο. Η απάντησή του ήταν ότι γράφουν τα κενά, τα στέλνουν κάτω στο Υπουργείο και είναι θέμα Υπουργείου. Έστειλα email στο Υπουργείο για να ρωτήσω, πρωτοκολλήθηκε. Και η απάντησή τους ήταν ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους μετά από μια μισή εβδομάδα και ότι προωθούν το email μου, λέει, στη ΔΥΠΕ Καβάλας. Και ότι πρέπει να δοθεί από εκεί απάντηση. Και ότι είναι αρμοδιότητά τους. Ακόμη δεν έχω κάποια απάντηση. Οι ίδιοι κάνουν λόγο για απουσία εργοθεραπευτή και λογοθεραπευτή, δημιουργώντας τεράστια κενά και χωρίς να καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών σε ειδικά σχολεία. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ οι γονείς για να αναδείξουμε τις πολύ σοβαρές ελλείψεις που έχει το σχολείο μας, εδώ και πάρα πολύ καιρό φυσικά από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Το πρώτο ζήτημα και ίσως κυριότερο είναι η έλλειψη των ειδικοτήτων, που σημαίνει δεν έχουμε εργοθεραπευτή, δεν έχουμε φυσιοθεραπευτή, δεν υπάρχει νοσηλευτής στο ειδικό νηπιαγωγείο και η λογοθεραπεύτρια μας ήρθε τώρα τον Φεβρουάριο. Έλειπε με άδεια, δεν έγινε κάποια αντικατάσταση, ας το πούμε, για αυτούς τους μήνες, οπότε ήρθε τώρα. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε κάνει μεμονωμένα οι γονείς διάφορες κινήσεις, έχουμε απευθυνθεί στην πρωτοβάθμια και αλλού. Δεν υπάρχει λύση, τέλος πάντων μας έχουν δώσει κάποια λύση, να το πω έτσι. Οι 14 μαθητές του νηπιαγωγείου φαίνεται πως κάνουν μάθημα σε ένα χώρο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους, ενώ το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι η λογοθεραπεύτρια αναγκάζεται να κάνει τις ατομικές συνεδρίες σε μια γωνιά στο χολ του νηπιαγωγείου. Πρέπει να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο το Δημοτικό, διότι συνεργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τον νοσηλευτή. Είναι ο άνθρωπος stand-by, ότι αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα κλπ. Θα ειδοποιηθεί. Βέβαια αυτό δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Έχουμε 14 μαθητές φέτος, πέρσι ήταν 6 τα παιδάκια. Είναι 14 παιδάκια σε έναν μικρό χώρο. Υπάρχει φυσικά και το ζήτημα του χώρου, τώρα που το ανέφερα. Η λογοθεραπεύτρια που ήρθε, για παράδειγμα, για να φανταστείτε, κάνει την ατομική θεραπεία, συνεδρία λογοθεραπεία, στο χολάκι, σε μια γωνιά, στο χολάκι του νηπιαγωγείου. Διότι δεν έχουν χώρο τα παιδιά για να κάνουν τις ατομικές τους συνεδρίες. Οι γονείς αναφέρουν ότι βρίσκονται στο σημείο 0 και οι όποιες υποσχέσεις δεν έχουν υλοποιηθεί. Πέρυσι, πρέπει να αναφέρω, με την προηγούμενη προϊσταμένη μας, είχαν γίνει συζητήσεις με τον κύριο Δήμαρχο ώστε να πάρουμε τουλάχιστον ένα προκάτ που να φτιαχτεί κάπως όμορφα και να μπορούν τα παιδιά εκεί μέσα να κάνουν φυσιολογικά τις θεραπείες τους, διότι εμείς τα στείλαμε τα παιδιά μας σε ειδικό σχολείο για αυτόν τον λόγο, όχι για να μην ενοχλούν τους άλλους, αλλά για να είναι σε ένα περιβάλλον κατάλληλο και να έχουν τις θεραπείες που χρειάζονται. Δυστυχώς όμως, ναι, έγιναν κάποιες υποσχέσεις ότι ναι, θα έρθει το ΠΡΟΚΑΤ και φέτος το ίδιο με την τωρινή μας προϊσταμένη. Δυστυχώς όμως είμαστε στο μηδέν. Έχουμε φτάσει τέλος Φεβρουαρίου, δεν έχουμε ούτε ΠΡΟΚΑΤ ούτε χώρο μέσα στο κτίριο. Και αυτή τη στιγμή, όπως σας λέω, ήρθε μεν η λογοθεραπεύτρια, αλλά η θεραπεία γίνεται σε ένα κομματάκι, σε μια γωνία, ας πούμε, που προσπάθησαν οι νηπιαγωγοί μας να φτιάξουν στο χολάκι του νηπιαγωγείου. Οι γονείς έχουν ετοιμάσει μια ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία και θα αποστείλουν στο Υπουργείο Παιδείας, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας, καθώς και στο Δήμο Καβάλας. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας, η οποία για καθαρά τεχνικούς λόγους δεν έχει ακόμη αποσταλεί. Αυτό θα γίνει όμως πάρα πολύ σύντομα, ίσως και αύριο.
στο Υπουργείο, στην Πρωτοβάθμια, στον Δήμο, θα κοινοποιηθεί και αλλού και φυσικά και στα μέσα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν θα το αφήσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί αυτό που έχω καταλάβει εγώ και πρέπει να το τονίσω είναι πως όλα τα σχολεία, ας μείνουμε στα ειδικά για να μην το κάνουμε πιο γενικό, όλα τα ειδικά σχολεία έχουν ελλείψεις, και το δημοτικό και το γυμνάσιο, να σας πω ας πούμε το άλλο γιατί κάποια γεγονότα μας πρόλαβαν, να το πούμε έτσι. Το ειδικό γυμνάσιο, από όσο έμαθα, δεν έχει παιδοψυχολόγο. Απαράδεκτο. Δηλαδή μιλάμε για παιδιά, εμείς έχουμε μικρά, αύριο θα είναι τα δικά μας στη θέση τους. Ένα παιδί με κάποια διάχυτη, κάποια διαταραχή, οτιδήποτε, έτσι, να μην έχει παιδοψυχολόγο στο σχολείο του, είναι δυνατόν? Το σχολείο φαίνεται πως αντιμετωπίζει θέματα και με το προαύλιο χώρο, ο οποίος δεν είναι κατάλληλος και πολλές φορές επικίνδυνος, ειδικά για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε καροτσάκι. Θα δείτε και η αυλή των παιδιών, εκτός από τις αίθουσες που είπαμε ότι λείπουν, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αυτά τα παιδιά μπορούν να πέσουν και να τραυματιστούν. Υπάρχουν παιδιά, το δικό μας μη συγκεκριμένο, που είναι σε καροτσάκι. Δεν είναι κατάλληλη η αυλή για να βγει έξω με το καρότσι. Υπάρχει πολύ, είναι επικίνδυνη η αυλή. Δεν έχει κάποιο παιχνίδι, κάτι να ασχοληθούν τα παιδιά. Βάζουν οι νηπιαγωγές μου αυτοσχέδια μπασκετάκια για να παίζουν. Τα κρεμάνε στα κάγκελα. Αυτό δεν είναι όμως λύση.